Μία άμαξα γεμάτη ευχές είναι ο τίτλος αυτής της ενδιαφέρουσας δραστηριότητας. Και η κυρία Χρύσα Λυρώνη, αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής στο Δήμο Μαλευζίου, θα μας βάλει στο κλίμα, θα μας πει περισσότερα. Κυρία Λυρώνη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Μία άμαξα λοιπόν γεμάτη ευχές. Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε. Ως γνωστόν, τα Χριστούγεννα είναι μία μαγική περίοδος. Το ίδιο συνέβη λοιπόν και φέτο. Παρόλο που διανύουμε μία δύσκολη περίοδο, περίεργες και πρωτόγνωρες συνθήκες για όλους μας, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Ωστόσο, κάποια μηνύματα των παιδιών μας και κάποιες ανησυχίες μας οδήγησαν λίγο σε άλλες σκέψεις. Ανησυχήσαμε λίγο, μήπως και συναχωρηθούν, επειδή μπορεί να υπάρχει η υπόνοια ότι ο Άγιος Βασίλης φέτο, λόγω των συνθηκών, δεν θα έρθει να μας φέρει τα δώρα. Κάνουνε λάθος. Καθίσαμε λοιπόν να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έτσι ζητήσαμε τη βοήθεια των μαγικών ηρώων, οι οποίοι κατάφεραν να μας φέρουν σε επικοινωνία με τον Άγιο Βασίλη, και έτσι λοιπόν κάναμε μία συμφωνία. Του ζητήσαμε αν θα μπορούσε να κάνει μία βόλτα από το Δήμο μας, από το Δήμο Μαλευιζίου, από τους κεντρικούς μας δρόμους, από τα χωριά μας, την ενδοχώρα, για να δείξει στα παιδιά ότι είναι εδώ, θα έρθει και φέτος, δεν θα τον εμποδίσει ο κορονοϊός, παρόλα αυτά θα τηρήσει όλα τα μέτρα προστασίας, για να μην κινδυνεύσει κανείς και να είμαστε ασφαλείς. Γιατί ως γνωστό, μένουμε ασφαλείς. Ο Άγιος Βασίλης λοιπόν περνά... Μένουμε και σπίτι όμως, Και μένουμε και σπίτι. Περνά από τη γειτονιά μας. Γι' αυτό μας έβαλε κάποιους όρους ο Άγιος Βασίλης. Βέβαια, μπήκαν οι όροι. Περνά από τη γειτονιά μας λοιπόν ο Άγιος Βασίλης. Ακριβώς, περνά από τη γειτονιά μας και βάζει λοιπόν κάποιους όρους. Θέλει τα παιδιά να μείνουν στις αυλές τους ή στα μπαλκόνια τους. Ναι. Δεν θέλει συνωστισμό σε πλατείες, δεν θα δεχτεί κεράσματα. Θα ζητήσει συγγνώμη γιατί δεν θα μοιράσει τα δώρα τώρα. Θα τα μοιράσει όπως έχει προγραμματίσει τις ημέρες εκείνες των Χριστουγέννων ή της Πρωτοχρονιάς. Δεν θα μοιράσει καραμέλες, γιατί δεν το επιτρέπει το υγειονομικό πρωτόκολλο. Ωστόσο, θα μας δώσει μία νότα χαράς με το έλκυθρό του, το οποίο είναι γεμάτο χρώματα και ήχους, και θα μεταφέρει το μήνυμα των εορτών σε όλες τις γειτονιές. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι επειδή θα περάσει από το Δήμο Μαλευιζίου, δεν θα περάσει ενδεχομένως από άλλες γειτονιές ή άλλα σπίτια, όπως έχει προγραμματίσει. Η πρώτη μας βόλτα... έκανε έτσι την τιμή και τη χάρη. Η πρώτη βόλτα του Άι Βασίλη. Να κάνει μια βόλτα από τις γειτονιές. Η πρώτη βόλτα του Άι Βασίλη πότε έχει προγραμματιστεί? Η πρώτη βόλτα του Άι Βασίλη έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου. Ναι. Θα κάνει μια δεκαήμερη επίσκεψη στο Δήμο μας, κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες, για να προλάβει να περάσει από όλες τις γειτονιές. Όπως ξέρετε, έχει πάρα πολύ δουλειά να κάνει, γιατί πρέπει να μοιράσει και τα δώρα. Είπαμε, θα έρθει σε όλα τα σπίτια. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να μπει στο site του Δήμου μας, στο Δήμο Μαλευιζίου, και να δει αναλυτικά το πρόγραμμα. Δεν θα αφήσουμε κανένα παραπονεμένο, μας το υποσχέθηκε. Θα περάσει από όλες τις γειτονιές. Και δεν αρκεί θα αφήσουμε... να τηρήσουμε τα μέτρα. Και δεν θα αφήσουμε και κανέναν να αγγίξει τον Άι Βασίλη. Φυσικά, ναι, δεν δέχεται. Εννοείται. Κοιτάζουμε, αλλά δεν αγγίζουμε. Ακριβώς, μας το έθεσε σαν όρο. Θα είναι τα παιδιά και οι μεγάλοι, μικροί και μεγάλοι, στις αυλές τους, στα μπαλκόνια τους, όχι στις πλατείες, όχι συνωστισμός. Ο Άγιος Βασίλης δεν θα σταματάει για να μπορέσουν να τραβάνε φωτογραφίες κτλ. Θα είναι εν κινήσει καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, ούτως ώστε να αποφευθούν όλα αυτά. Καλό θα είναι λοιπόν να μην τον δυσαρεστήσουμε, γιατί ίσως του χρόνου να μην θέλει να έρθει. Να μην θέλει να έρθει. Ναι. Κυρία Λυρώνη, έχουμε και χριστουγεννιάτικες βέβαια δραστηριότητες μέσω διαδικτύου εκεί από το Δήμο Μαλευζίου. Ακριβώς. Καλύψαμε τα παιδιά, τα μικρά. Τώρα είπαμε να καλύψουμε και τα μεγάλα μας παιδιά, δίνοντας έτσι κάποιες ανάσες πολιτισμού που συνδυάζονται με τις νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά εργαλεία, τηρώντας πάντα τα απαραίτητα μέτρα. Γι' αυτό το λόγο έχουμε προγραμματίσει κάποια live stream και κάποια μαγνητοσκοπημένα βίντεο που ξεκινάνε από, ξεκίνησαν μάλλον με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Επιγραμματικά, έτσι να σας πω, θα συνεχίσουμε με αφήγηση παραμυθιού από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου μας. Θα φτιάξουμε παραδοσιακά γλυκά με τον γυναικείο συνεταιρισμό Κρουσανιώτισσα.
Θα μάθουμε να κατασκευάζουμε το αστέρι της Βιθλεέμ. Θα μάθουμε για το έθιμο του 12ημέρου με το κυρίαρχο ρόλο του γύρου στην παράδοση των ημερών. Ναι. Θα ακούσουμε τα κάλαντα από τη χοροδία των ενηλίκων. Θα κάνουμε ζωντανή μετάδοση ανήμερα των Χριστουγέννων από το Ιερό Ησυχαστήριο των Ισοδύων του Θεοτόκου στη Ροδιά. Θα παρουσιάσουμε την τυπογραφία της γεννήσεως του Σωτήρος που από τον αγιογράφο τον Γιώργο Κυρακάκη που υπάρχει στο Ησυχαστήριο των Ισοδύων στη Ροδιά. Θα ακούσουμε το πρωτοχρονιάτικο παραμύθι από τον Άι Βασίλη και θα κλείσουμε πολύ πολύ όμορφα με τραγούδια που κυλάνε από γάργαρο νερό από το φωνητικό σύνολο Θύραθεν. Να κλείσουμε. Γιατί καταφέραμε να μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και με τις νέες τεχνολογίες, παρόλο που είμαστε εν μέσω πανδημίας, με τον πιο ασφαλή τρόπο να καταφέρουμε να δώσουμε έτσι, να μεταφέρουμε το μήνυμα των εορτών και να μην δυσαρεστήσουμε κανέναν. Και είδατε ότι και αποδεικνύεται ότι ο ρόλος της αυτοδιοίκησης, ειδικά σε δύσκολες συγκυρίες, είναι πολύπλευρος. Ακριβώς, ακριβώς. Βιώνουμε καθημερινά την ανάγκη του κόσμου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά, γιατί έχουμε ενεργοποιήσει και τη γραμμή του Δημότη. Εκεί θέλω να καταλήξουμε. 15-3-30. Ναι. 15-3-30 είναι η γραμμή του Δημότη, η οποία έχει ενεργοποιηθεί από τον Μάρτιο και στην προηγούμενη δηλαδή καραντίνα, για να εξυπηρετήσουμε κάποιους ανθρώπους όσον αφορά τα τρόφιμα, τα είδη πρώτης ανάγκης, αλλά και ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη, γιατί ως γνωστόν αυτές οι συνθήκες λίγο επηρεάζουν και την ψυχολογία μας, οπότε υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά έχουν ανάγκη. Ενισχύουμε ο Δήμος Μαλεβιζίου, ενισχύουμε και μηδίους πόρους στο κοινωνικό μας παντοπολείο, ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες όλων των δημοτών μας. Οι κοινωνικές υπηρεσίες και το βοήθεια στο σπίτι καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε όλα αυτά τα αιτήματα και σε όλους τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη. Και έχουμε συστήσει και ειδική ομάδα διοικητικής βοήθειας, ναι, για τα άκρο που αφορούν επίγοντα και αναγκαία έγγραφα που μπορεί να χρειαστεί ένας δημότης μας και δεν μπορεί να μετακινηθεί να έρθει να τα πάρει και δεν θέλουμε και εμείς να μετακινηθεί, που μπορεί να το διεκπαιρεώσει η διοικητική υπηρεσία και να το αποσταλεί κατοίκον. 15 λοιπόν, 3-30 γραμμή δημότη στο Δήμο Μαλεβιζίου και κάπως έτσι κλείνουμε τη σύνδεση. Κυρία Λιρώνη. Θα παρακαλούσα όχι μόνο τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη να επικοινωνήσουν στη γραμμή, αλλά και όποιος δημότης, όποιος πολίτης γνωρίζει στη γειτονιά του κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι σε ανάγκη και αδυνατεί ο ίδιος να το κάνει, θα παρακαλούσαμε να μας φέρει σε επικοινωνία. Είμαστε εκεί να βοηθήσουμε όλο τον κόσμο. Να σας ευχαριστήσω όχι πολύ. Όχι μόνο αυτές τις αγίες μέρες. Βέβαια, εννοείται. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, καλές γιορτές.